Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Εγώ είμαι κουρδισμένη του γρου. Πάω κατευθείαν. Αριστοτρίτη, 29 Ιουνίου 2021. Να μας ζήσει ο Παπάνδρεας. Είναι τα γενέθλια του σήμερα. Α, να μας ζήσεις Παπάνδρεα. Πάτερ. Είναι 72 ετών ο Παπάνδρεας σήμερα. Αλλά έχει την κράση και τη ζωντάνια του 42χρονου. Μην πω και 32χρονου. Και να ζήσουν όλοι όσοι αγαπάμε γιορτάζω αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είναι από το Skype σήμερα η συνεδρία μας. Ναι. Θέλω να μου κάνεις μια συνεδρία, γι' αυτό λέω η συνεδρία μας. Θέλω να μου κάνεις μια συνεδρία. Έχω ένα πρόβλημα. Γελά. Κόρη, εγώ έχω προβλήματα. Πολλοί έχουμε. Κοτσιά μου προβληματική κοπέλα, και θα έχω προβλήματα. Έχουμε ανθρώπους που μας δημιουργούν προβλήματα. Και γενικά έχουμε και εμείς προβλήματα, είμαστε και εμείς άνθρωποι. Λοιπόν. Προς πληροφορία κάποιον που δεν τον γνωρίζει. Κλείνουμε και 10 χρόνια γνωριμίας, α. Ήταν τέλη Ιουνίου του 2011 όταν επήλθαν η γνωριμία μας. Λοιπόν, επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη φιλία μας μέσα από τα vlogs και την έχουμε τιμήσει, όχι ότι χωμιζούμαστε, να μιλάμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είσαι το πρώτο πρόσωπο που είναι συνάδελφος και μπορούσαμε αυτή να δημιουργήσω μια μακρόχρονη σχέση κολλητηλικίου. Είναι η πρώτη φορά στην ουσία που έχω κολλητή με την όρεξη μου. Και όταν λέμε κολλητή, ένας όρος που χρησιμοποιείται για την πολύ στενή φιλία, εννοείται ότι δεν είμαστε αυτοκόλλητοι, πρέπει να κάνουμε και 3 και 4 μέρες να μιλήσουμε και δεν είμαστε συνέχεια μαζί κλπ. Έχω ένα πρόβλημα εγώ, το οποίο έχει το κι άλλος κόσμος, που μου στέλνει και μηνύματα και με ρωτά. Κατά καιρούς βρίσκομαι σε μια συνθήκη που επιδιώκει κάποιον πρόσωπο να γίνει φίλη μου, επειδή θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε φίλες, ή αυτά συμβαίνουν από τον καιρό του Πανεπιστημίου. Παλιά φαινόμενα, είναι καινούριο. Είπαμε, εγώ είμαι people pleaser και dog pleaser. να επιδιώκω... Είμαι και dog pleaser. Okay. Με το λάκι έχω ανακαλύψει ότι είμαι και dog pleaser. Τέλος πάντων, Αριστονίκη μου, να μην στα πολυλογώ. Κατά καιρούς, ξέρω κάθε 2-3 χρόνια, προέκυπτε μία φιλία που από την άλλη πλευρά το προσπαθούσε πάρα πολύ. Με γυναίκες συνέβαιναν αυτά. Εγώ να είμαι στον κόσμο μου ως συνήθως. Ξέρεις με ότι είμαι στον κόσμο μου, ναι. Πες, εξήγα λίγο στον κόσμο πώς είναι στον κόσμο μου. Να το καταλάβουν ότι γενικώς είμαι στον κόσμο. Υπάρχουν μερικές φορές που απορροφείσαι γενικότερα από πράγματα που κάνεις και είσαι στον κόσμο σου. Και καλά κάνεις. Είναι ωραίος ο κόσμος μας. Ναι. Γενικά δεν είμαι ρε παιδί μου κουτσομπόλα ή να κάθομαι να πολυσκέφτομαι. Εντάξει, μερικές φορές δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Εγώ έχω μια έτσι χαλαρότητα και είμαι στοχοπροσιλωμένη στο βιβλίο που γράφω ή στη δουλειά που κάνω κάθε σεζόν, κάθε φορά. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές, έχει τύχει 5-6 φορές στη ζωή μου μέχρι τώρα, μπήκα σε μια φιλία χωρίς να το επιλέξω συνειδητά. Δηλαδή, υπέκυψα στη συναισθηματική πίεση από την άλλη πλευρά για να γίνουμε φίλες. Όλες οι περιπτώσεις αυτές ήταν με πρόσωπα τα οποία με ανέβαζα στα ουράνια, με κολάκευαν πάρα πολύ, μου έλεγαν πάρα πολύ καλά λόγια, επιζητούσα συνεχώς την προσοχή μου με τηλεφωνήματα, με μηνύματα, με πιέσεις για εξόδους κτλ. Εγώ από ένα σημείο και μετά νιώθα πνιγμένη, νιώθω ότι πνιγόμουνα, ότι έχανα την ελευθερία μου. Γιατί γινόταν σαν ερωτική σχέση, χωρίς να είναι ερωτική σχέση. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, στην ερωτική σχέση με τον κόμενο σου, με την κόμενα σου, άμα έχεις, με τον φίλο σου, με τη φίλη σου, με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου. Το καταλαβαίνω να θες να στείλεις μήνυμα κάθε μισή ώρα ή κάθε 5 λεπτά, ή να θες να περνάς πολύ χρόνο μαζί. Αλλά με μια φίλη σου, δεν το καταλαβαίνω αυτόν το συνέχεια. Τι, μπι, αφού το τηλέφωνο με μένα είναι μονίμως αθόρυβο. Θέλω να μου πει κάτω. Μονίμως αθόρυβο το τηλέφωνο. Εγώ μπορώ να ακούω να χτύπουν μηνύματα, παθαίνω πελάρ. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εμένα δεν είναι το εξής όμως, ότι πώς το εξηγούμε το γεγονός ότι εγώ αφήνομαι, γίνομαι, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη έρμεο, της επιθυμίας άλλων προσώπων να γίνουν κολλητοί φίλοι μαζί μου, δεν αντιδρώ νωρίς,
ώστε να ξεκαθαρίσω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω χρόνο για πολλά πολλά. Καταπιέζομαι. Είμαι ευάλωτη στη συναισθηματική καταπίεση του στυλ, να στείλω μήνυμα ή να πάρω τηλέφωνο για να μην νομίζει αυτόν το πρόσωπο ότι το έχω παραμιλήσει. Και μετά φτάνω σε ένα σημείο που κάνω έκρηξη και δεν αντέχω άλλο. And I want out. Και δεν θέλω καμία σχέση με έναν πρόσωπο που μου γίνει στενός κορσές. Όχι στενός κορσές απαραίτητο να μου μιλήσει άσχημα. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να έχω τον άλλο συνέχεια μήνυμα, τίνγκι, τηλέφωνο, πού είσαι, τι κάνεις, ό,τι κάνει να μου στέλνει φωτογραφία, να αγοράσει αυτόν, έκανα τον. Και συνέβη και πάρα πολλές φορές το πράγμα. Και όταν δηλώσεις ξεκάθαρα την επιθυμία σου να διακοπεί αυτή η φιλία, είτε παθαίνοντας μια έκρηξη θυμού, είτε και μετά που θα σου περάσει ο θυμός, γράφοντας ξεκάθαρα, δεν θέλω να συνεχιστεί αυτή η φιλία. Είναι κουραστική για μένα αυτή η φιλία. Είναι ενεργοβόρα αυτή η φιλία. Νιώθω ότι η προσκόλληση που υπάρχει δεν είναι healthy, δεν είναι υγιής. Δεν καταλαβαίνει το άλλο το πρόσωπο. Λέει σου γιατί δεν μου... Και έχει δίκιο ίσως, γιατί δεν μου το πεις πιο νωρίς, γιατί δεν αντέδρασες πιο νωρίς κλπ. Πώς το εξηγείς αυτό που μαθαίνω και πώς μπορώ να μην το ξαναπάθω. Δεν θέλω να το ξαναπάθω. Είσαι εδώ. Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε ότι έχεις περιγράψει πολύ γλαφυρά, όσα να το έχεις βιώσει αυτό. Όσα να το έχω βιώσει, πολλές φορές που το βιώσα, αλλά λέμε. Είπα και εγώ να κάνω λίγο χιούμορ. Είναι πολλές λοιπόν, φορές που το βιώσα, αλλά επειδή έχω τη φιλία μαζί σου 10 χρόνια, στο οποίο δεν είχαμε καμιά φορά έτσι προβλήματα, έτσι θέματα. Μεταξύ μας. Όχι, δεν. Έπριζα σε εγώ καμιά περίοδο. Μπορεί να σε έπριζα σε κάποια φάση, ναι. Όχι. Κοίταξε να δεις. Πάντα στέλνω σου, μπορείς να μιλήσεις. Και εσύ και εγώ εβιώναμε δύσκολα πράγματα και μιλούσαμε συχνά. Ωστόσο, υπήρχε πάντα η κατανόηση και ο σεβασμός που αυτό είναι το κλειδί. Δηλαδή το να σέβεσαι τον άλλον. Να σέβεσαι ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή ο άλλος να μην θέλει να μιλήσει. Να σέβεσαι ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή ο άλλος να έχει κουραστεί. Να θέλει να πάρει μια ανάσα. Να θέλει να μείνει λίγο μόνος του. Να θέλει να πάρει απόσταση. Είναι πολύ σεβαστικό αυτό το πράγμα. Αμα σου το λέει κιόλας. Που είναι ισορροπημένος και γης, το καταλαβαίνει. Το πρόβλημα είναι όταν αυτός που είναι πολύ έτσι εντονός, έχει θέματα συγχώνευσης, θέματα, όπως λέεις και όπως διαβάζεις πάρα πολύ συχνά το βιβλίο της ή γυναίκες παγκόσμιων πόλεων συνεξάρτησης, και όταν γενικά έχει στοιχεία συνεξαρτητικής προσωπικότητας και εξαρτημένης προσωπικότητας. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα βιώνει πρόβλημα σε κάθε του σχέση, και στη φιλική και στη συντροφική, ακόμα και στη σχέση του θεραπευτή του μπορεί να βιώνει, ξέρεις, τα ίδια πράγματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτά να τα γνωρίζουμε. Πώς μπορώ εγώ στο μέλλον να μην ξαναπάθω κάτι τέτοιο, πώς το διαχειρίζομαι, γιατί να σου πω κάτι, δεν θεωρώ ότι οποιαδήποτε κοπέλα θέλει να γίνει φίλη μου θα είναι πρίχτισσα και θα προσκοληθεί πάνω μου σαν το στρίδι και δεν θα μπορώ να πάρω αέρα και εγώ από χαζομάρα και από αφέλεια και από ευχαριστιακή διάθεση και από people pleasing και να λέει θα κάνω παράπονα και μετά νέκραγω. Πώς μπορώ στο μέλλον και εγώ και αυτοί μας ακούνε. Πώς μπορώ στο μέλλον να φροντίσω ώστε να με συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχεις και μοναξιά. Ξέρεις αλλά... να σου πω κάτι. Αλλά... Ξέρεις ποιο είναι το δικό σου θέμα. Αν θέλεις να το πω. Ναι, κάνουμε ψυχοθεραπεία, ψυχοανάλυση της καταστάσεως μου δημοσίου σε αυτήν την Αριστοτρίτη, 29 Ιουνίου 2021. Το πρόβλημα σου είναι ότι δεν δίνεις πολλές ευκαιρίες στους άλλους. Θυμάσαι που εγώ σου έλεγα παλιότερα και συνέχεια σου το λέω ότι δεν δίνω ευκαιρίες πάνω από δύο ευκαιρίες στους άλλους, γιατί αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να οχυρώσω και να μην πληγώνομαι και να μην αναλύσκομαι και αναλώνομαι. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να, όταν έχεις μεγαλώσει με έναν κατηχητικό τρόπο παιδείας που, δεν τον, που έχει και καλά στοιχεία, δεν έχει μόνο άλλα στοιχεία, έχει και καλά στοιχεία αυτός ο τρόπος,
είναι πολύ ανθρώπινος, πολύ ανθρωποκεντρικός και πολύ αγαπητικός. Ωστόσο, έχει αυτήν την ένδειξη του ότι τα χαλούμε λίγο στην οριοθέτηση. Του που σταματάμε να δίνουμε ευκαιρία στον άλλον και που ξεκινά το να οχυρώνεις και να βοηθάς τον εαυτό σου στο να μην εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Εδώ μιλούμε και συναισθηματική εκμετάλλευση όμως, γιατί είναι το στυλ του ότι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν άδεια από ενέργεια, γιατί έχουν εσωτερικούς δαίμονες με τους οποίους αρνούνται εμφατικά να συνδιαλλαγούν, έχουν αντίσταση στη θεραπεία, θα πας σε θεραπευτές που θα τους πούνε εντάξει, σε μια χαρά, δεν χρειάζεσαι δουλειά για να σταματήσουν, ή θα πούνε ότι μου είπε ο θεραπευτής ότι είναι μια χαρά χωρίς να χρειάζεται. Άνθρωποι έχουν αντίσταση στη θεραπεία, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι οι δικές τους ανάγκες και οι δικές τους επιθυμίες είναι πιο σημαντικές από τους υπόλοιπους. Άνθρωποι που δεν δείχνουν καθόλου ενσυναίσθηση στο τι περνά πραγματικά ο άλλος άνθρωπος, αλλά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να έχουν τον άλλον άνθρωπο να παίρνουν ενέργεια από αυτόν. Έλα. Είναι λίγο γκρίφο ναρκισισμός αυτό. Είναι λίγο γκρίφο ναρκισισμός. Και καλυμμένος ναρκισισμός και εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, αλλά γενικότερα τον το εγώ τώρα θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να είμαστε φίλες. Εγώ θέλω τώρα. Δεν με νοιάζει αν εσύ μου λες ότι είσαι σκασμένη. Δεν με νοιάζει αν έχεις φτάσει τώρα. Εγώ θέλω τώρα. Θα σου στείλω 367 email το ένα μετά το άλλο. Θα στείλω απανωτά μηνύματα σε όλους τους λογαριασμούς. Θα στείλω σε όλους τους φίλους, τα παιδιά σου. Θα στείλω παντού για να γίνει το δικό μου να είσαι φίλη μου. Όχι, έχουν πάρει. Δεν θέλω να είμαι φίλη σου. Κανενός. Με ποια έννοια το λέω. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που παρακολουθούν τη δουλειά μας εδώ στο YouTube, τα βίντεο μας, τις εκπομπές μας. Και έχει πάρα πολλές γυναίκες που γράφουν και στα Messenger και στο WhatsApp και παντού. Θα ήθελα πολύ να είμαστε φίλες, είσαι φίλη μου όταν σε ακούω μέσα από τα βίντεο. Και σίγουρα η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών είναι εξαιρετικοί άνθρωποι που αν ήταν ένας και όχι 55.000 και 100.000 και 200.000 θα μπορούσαμε να κάνουμε φιλία. Όμως είναι δυνατόν, είναι εφικτό. Είναι εφικτό να με μονοπολίσει κάποιος επειδή μπήκε στο μυαλό του ότι αυτήν τη θέλω για φίλη μου και θα την κάνω φίλη μου. Έτσι, έγινε. Εντάξει, είναι μόνο τώρα που υπάρχει δημοσιότητα από το πρόβλημα. Όμως, εγώ είχα το πάντα το πρόβλημα, και λόγω του κατηχητικού που το είχα το πρόβλημα. Λόγω του ότι ήθελα πάντα να είμαι το καλό παιδί και να ευχαριστώ τους άλλους. Ακριβώς. Αυτόν το καλό παιδί, λοιπόν, μερικές φορές με πολύ καλοσυνάτων τρόπων πρέπει να βάζει λίγο όρια. Στο σκόρπισμα που κάνουν κάποιοι άνθρωποι στην καλοσύνη του, γιατί μετά, αν το αφήσεις, έχω την αίσθηση ότι δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα και μιλάω και πάντα γενικά. Δηλαδή, μπορούμε να εφορμήσουμε από ένα γεγονός, αλλά πάντα μιλάμε σε γενικό πλαίσιο, καθότι δεν είναι σωστό να μιλούμε συγκεκριμένα. Λοιπόν, πολλές φορές, οι άνθρωποι τούτοι ρουφούς σου τόσο πολύ την ενέργεια και είναι τόσο δύσκολο να το διαχειριστείς που αρχίζεις και θέλεις να κάνεις διάλειμμα από κάθε είδους κοινωνική σχέση. Άμπραβο. Γιατί κουράζεσαι και Άμπραβο. Παίρνει κι άλλο συμπάλα μετά. Μπράβο, ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και μετά να τσακωθείς με όλους σου τους φίλους και μην θέλεις να ακούσεις και να δεις κανένα, γιατί υπάρχει ένας πρίχτης που δεν σκάζει. Ακριβώς. Που δεν σιωπά. Που δεν σέβεται ότι του λες κανεί και φτάνει. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Κορή. Γι' αυτό και μερικές φορές χρειάζεται να βάζεις όρια και ας φανείς ότι είσαι, δεν δίνεις ευκαιρίες, είσαι δύσκολος, είσαι περίεργος τύπος. Εγώ δίνω 187 ευκαιρίες και μετά ξέσπω. Εσύ δίνεις απεριόριστες ευκαιρίες, είσαι unlimited. Έχουν πτώσεις ολάκερον τον χρόνο. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Για την πραγματική φιλία. Είδες εχθές που κάμε ένα post στο Facebook, έμαθα ότι πέθανε η φίλη μου η Θεανό Ιακώβου, η εξαδάχτυλου και η Ιακώβου. Τούτη η Αριστονή, και ήθελα πολύ λόγια για τη Θεανό και από το βίντεο τούτον. Η Θεανό ήταν μια κοπέλα στην ηλικία μου, την οποία εγώ θυμώ ότι γνώρισα τη στο γυμνάσιο, όταν είχε έρθει από την Αφρική. Ήταν στην Αφρική η οικογένειά της, είχαν έρθει στην Πάφο.
Και ήταν έτσι μια πολλά χαρούμενη κοπέλα έξω καρδιά, πολλά μοντέρνα, πολλά bubbly, πολλά ζωντανή, πολλά διαφορετική από ό,τι ήμουν εγώ, αλλά τράβηξε με προσωπικότητα της. Και κάναμε αρκετή παρέα. Πολλά συχνά καθόμασταν και μιλούσαμε στα διαλύματα. Εχαθήκαμε με τη Θεανό και μετά το 2001, το 2002, όταν εχώρισα και δεν είχα φιλίες, δοκίμασα να κάνω νέες φιλίες μέσα σε μια από τις παρέες που έκαμε, ήταν και η Θεανό, με την οποία ήρθαμε πάρα πολλά κοντά. Έρχεται το σπίτι μου, έπαιζε με τα μωρά μου, βγαίναμε έξω, πηγαίναμε για καφέδες μαζί με τα μωρά μόνες μας, πηγαίναμε έξω μαζί με την παρέα. Περάσαμε για 2 χρόνια, 1,5-2 χρόνια, πάρα πολύ στενή φιλία. Μετά εγώ μετακόμισα Λευκοσία το καλοκαίρι του 2003 και έκτοτε χαθήκαμε, αλλά χωρίς να χαθούμε. Δεν μιλούσαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, ούτε με πιάνε κάθε λίγο τηλέφωνο, στείλ μου μήνυμα, μιας με κάμε, με φτιάσε μερά, να με ξέρω εγώ. Συναντηθήκαμε κάποιες φορές έκτοτε, και 1-2 φορές που κοντά. Έμαθα μετά τα νέα της ότι παντρεύτηκε ένα πολύ καλό παιδί, τον Πάμπο που τη Λεμεσόν. Είδαμε στο Facebook τις φωτογραφίες του γάμου της. Νομίζω εκάλεσε με, και δεν τα κατάφερα να πω στο γάμο. Θυμούμε τώρα, νομίζω εκάλεσε με. Και σε κάποια φάση πριν μερικά χρόνια πιάνει με τηλέφωνο και μου θα σου μιλήσω, και είπε μου ότι είχε να αρχίσει να έχει προβλήματα κατάπωσης. Και λέει μου, Θέκλα, μην ξέρω αν είναι άγχος το πράγμα. Είχε κάποια προβλήματα με το να καταπικεί το φαγητό, αν δεν μπορούσε να το μασίσει κλπ. Και αρχίσαμε να έχουμε μια επαφή μέσω Messenger και μέσω μηνυμάτων παραπάνω, γιατί ξέρει η Θεανό ότι δεν είχα ώρα να μιλήσω στο τηλέφωνο. Και σιγά σιγά ήμουν μαζί της με την έννοια ότι ενημέρωνε με για τις εξελίξεις της διάγνωσης της. Τελικά είχε μια ασθένεια γκράβης. Και τα τελευταία χρόνια ήταν έτσι μια πολλά, ένα πρόσωπο πολλά παραδειγματικό για την καλή διάθεση και την αισιοδοξία με την οποία διαχειρίστηκε την ασθένεια της, μέχρι που την χτύπησε και ο καρκίνος. Και πρόσφατα είχαμε μιλήσει μες στα Γενάρη, αρκετή ώρα που τα Γερμανία, και μιλήσαμε και ξανά στα γενέθλια μου. Και έφυγε τούτη κοπέλα. Και τούτη κοπέλα δεν την ξεχνούσα ποτέ μου, όπως και άλλες κοπέλες δεν τις ξεχνώ ποτέ μου. Πάντα η Θεανό μες στο μυαλό μου είναι ένα χαμόγελο και μάθηκα χαμογελαστά και ένα γέλιο αθών και αγγελικό πραγματικά. Και τούτη η κοπέλα, ενώ επέρασε μια φάση μου, ήταν εξαιρετικά κολλητή μου. Δηλαδή μιλούμε μόλις εχώρισα, αν είχα κανέναν, έχασα όλες μου τις φίλες, έχασα όλους μου τους... Και ήταν συνέχεια μαζί μου, συνέχεια μαζί μου. Όταν εγώ μετακόμισα τζέφια από την Πάφων και πήγα Λευκοσία, δεν είχε κανένα πρόβλημα στο ότι δεν είμαστε συνέχεια μαζί. Ούτε μου κάμε παράπονα. Εγκατέλειψες με, φίλες με, πιάνε με τηλέφωνο, κάνε με, πιάνε με. Ξέρεις, με τους πραγματικούς φίλους που υπάρχει πραγματική σύνδεση ψυχής, καταλαβαίνουν ότι άλλαξε η πορεία της ζωής της Θέκλας τώρα. Έχει άλλον. Έχει άλλη, ένα λου. Έχει άλλη. Αυτή, γιατί είχα διοριστεί και στο δημόσιο τότε, με την πηγαίνω έρχομαι Λευκοσία, αλλά μου είχα άλλη ζωή, σταμάτησα να βγαίνω. Και είναι μετά παντρεύτηκε, είχε άλλη ζωή. Δηλαδή, όταν αγαπάς πραγματικά τους φίλους σου, δεν τους θέλεις δικούς σου, δεν τους μονοπολείς. Ούτε το παίρνεις προσωπικά ότι βρισκόμαστε, δεν βρισκόμαστε, χαθήκαμε, άρα σημαίνει δεν αγαπιόμαστε. Και δεν ξέρω, έμαθα για την στήλα μου, στήλα μου την Αγγελία του Θεάνου, και έκανα το post χθες. Αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι πολλά blessed, πολλά ευλογημένη που πέρασε τότε κοπέλα από τη ζωή μου και άγγιξε με. Και έμαθε μου και πολλά μαθήματα. Μια νύχτα κορή, ήμασταν έξω. Πιέναμε στο Ρόμπι Χούτ, ήταν μια μπειραρία στην Πάφο με περιόνιμη. Που ήταν έτσι, είσαν και πολλούς τουρίστες, είσαν και Κυπρέους και Κυπρές. Και άρεσκε μας η μουσική. Και είπαμε στο Ρόμπι Χούτ και είχε μια Εγγλεζούδα, η οποία μείνει και στο Πισούρι. Το Πισούρι ξέρεις πόσο μακριά είναι η Πάφο. Και ήρθε η κοπέλα αναστατωμένη και έκλαιγε, και λέμε τι εσύ, είμαι εγώ και Θεανό. Χορεύαμε. Και μας πολλά χώρος. Λέει, εκλέψα μου το jacket μου. Είχε ένα τερμάτινο σακάκι, έφκαλε το κοπέλα τα χειμώνα, σε έβαλε το στο... Και από την καρτά, στην καρτά, ένα hook. Κρέμασε το κάπου και κλέψαν το. Και έκλαινε η καημένη, ήταν 21 χρόνου και η μητσιά, εμείς ήμασταν 26 τότε, 27. Έκλαινε και είχα τα λεφτά μου μέσα και κάνει μου το δώρο ο παπάς μου και τον jacket και τώρα έντελωσε να επιστρέψω στο Μισούρι και να μου θυμώσουν οι γονείς μου κλπ. Και ξεκίνησε η Θεανό η ώρα 3 το πρωί με το αυτοκίνητο της. Ένα πόλο που οδηγούσε τότε, μπλε, γιατί ήμασταν με αυτοκίνητο την νύχτα. Και πήρε την στο Μισούρι, κόρη, μες στα νερά. Και όταν της κόρη η Θεανό, και λέει μου, αγκρίμαν η κοπέλα, αν ήμασταν εμείς στη θέση της. Και πήραμε τη σπίτι της στο Μισούρι και πιάσαμε και το τηλέφωνο της. Και την επόμενη πιάσαμε την Θεανό τηλέφωνο, πιάσαμε και εγώ, αν είναι καλά. Τούτα τα πλάσματα. Δεν ξέρω, έτσι ήθελα να κάνω ένα tribute. Δεν ήταν κολλητή μου η Θεανό με την έννοια το ότι είμαστε συνέχεια μαζί. Ήταν κολλητή μου για ένα χρονικό διάστημα 1,5-2 χρόνων.
Αλλά πέρασε μου τη ζωή μου τους ανθρώπους και δεν με επιβάρυνε ποτέ και ελπίζω και εγώ να μην την επιβάρυνα ποτέ. Ξέρεις, είσαι ανθρώπους που είναι ελαφροί. Είναι ελαφροί και έρχεται, μπαίνουν μέσα στη ζωή σου και νιώθεις ότι σου φορτώνουν τίποτε. Έρχονται και συνδέονται ουσιαστικά μαζί σου, δεν θέλουν να πάρουν, να σου ρουφήξουν ενέργεια. Δίνουν εκείνο που μπορούν να δώσουν, ζητούν κάτι υπερβολικό, δεν ξέρω. Χαίρομαι πολύ γιατί και εύχομαι και οι φίλοι που παρακολουθούν το βίντεο τούτο να είναι τέτοιοι ελαφροί πνευματικοί άνθρωποι και να έχουν τέτοιους ελαφρύους πνευματικούς ανθρώπους στη ζωή τους. Οι φιλίες, τα κολλητιλίκια δεν είναι υποκατάστατο των ερωτικών σχέσεων, ούτε φέρνουν την ευτυχία. Δηλαδή είπαμε πολλές φορές ότι οι ερωτικές σχέσεις δεν φέρνουν την ευτυχία. Πρέπει να το τονίσουμε ότι και τα κολλητιλίκια δεν φέρνουν την ευτυχία. Γιατί έχουμε συνεξάρτηση και στις φιλίες. Χάνω σε, έχω σε, τι συμβαίνει. Μπορεί. Έτσι, έτσι. Είσαι εδώ, χάνεται η συμβαίνει. Εγώ δεν την γνωρίζω, Θεάνο. Ούτε, με ακούς. Ακούγεσαι λίγο. Με ακούς τώρα. Λίγο. Πάντως την τελευταία φορά που μιλήσαμε, το Γενάρη, μου μιλήσαμε στο τηλέφωνο, είπε μου να σου στείλω χαιρετίσματα. Λέει μου στη φίλη σου την Αριστονίκη, μα τι καλή φίλη, δώσες πολλά φιλάκια. Θυμάσαι πως είπες τηλέφωνο και είπες όσες χαιρετίσματα. Λέει μου, πού τις πέτεις, εγώ παρακολουθώ τη λέει. Αυτό είχα να πω, ότι δεν την γνώρισα τη Θεανόν, αλλά μου είχε πει για αυτήν. Και τότε που μου μίλησες, νιώσα ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πλάσμα. Και έναν άτομο το οποίο πραγματικά είχε πολύ χαρά μέσα του. Λοιπόν, συλληπιτήρια στους οικείους της και καλό ταξίδι στο φως, να της ευχηθούμε. Αχ, ψυχή μας. Αυτά. Καλή αγάπη σε όλους, δεν καταλάβω. Έχουμε αγάπη στη ζωή μας, αγάπη για τον εαυτό μας και να προστατευόμαστε, να νιώθουμε ότι μία σχέση που έχουμε είτε είναι φιλική, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι ερωτική, μας σαμποτάρει συναισθηματικά και ψυχικά και μας κουράζει, δικαιούμαστε να το συζητήσουμε και δικαιούμαστε να το διακόψουμε και δικαιούμαστε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παραμένουμε σε μία σχέση επειδή ο άλλος μας πιέζει και μας καταπιέζει. Ακριβώς. Είναι δικαίωμά μας. Είναι αυθαίρετο δικαίωμά μας να είμαστε, να προστατεύουμε τον εαυτό μας και γενικότερα να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αν δεν τον προσέξουμε εμείς, ποιος είναι να τον προσέξει. Σωστό. Ποιος είναι να τον προσέξει. Εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την Αριστοτρίτη. Εγώ ευχαριστώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Όρια» και είναι ειδωμένο από την θρησκευτική πλευρά. Και έτσι διασαφηνίζει λίγο τις παρανοήσεις και τις παρεξηγήσεις που ποιος μπορεί να γίνετε. Σου το είχα κάνει δώρο, πρέπει να είναι πίσω στη βιβλιοθήκη σου. Λέγεται όρια. Όρια ζωής. Α, όρια ζωής, ναι, σωστά. Κάπου το είχα. Κάπου το είχα, το βρω. Ναι. Κάμες μου το δώρο και εγώ τίποτε. Τέλος πάντων, μερικές φορές γίνεται κουραστικό, αλλά αν το διαβάσεις, αν το μελετήσεις, όχι να το διαβάσεις, αποσαφηνίζει λίγο τι εννοούμε, οριοθετούμε τον εαυτό μας από σχέσεις οι οποίες είναι ρουφήχτρες ενέργειας. Και ο λόγος που το πήρα είναι γιατί το βλέπει και μέσα από την οπτική τη θρησκευτική, που υπάρχουν πολλές παρανοήσεις γύρω από το πόσα όρια βάζουμε στους άλλους. Γι' αυτό και το μελέτησα, γιατί είχα την απορία να δω πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θρησκευόμενος και είναι και ψυχολόγος μπορεί να διαβάσει αυτό. Το έχει προλογίσει. Okay, θα το δούμε. Θα το βρούμε και θα το δούμε. Συγκεκριμένος που λες. Θα το βρούμε και θα οπότε, το δούμε. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό και απελευθερωτικό να είμαστε γενικότερα πάρα πολύ προσεκτικοί με τον εαυτό μας, να μην τον αναλώνουμε και όταν βλέπουμε ότι έχουμε μία σχέση με κάποιον, με κάποια, η οποία μας κάνει, νιώθουμε ένταση, νιώθουμε ότι μας φορτώνει, δεν είναι καλό για εμάς, δεν μας κάνει καλό, ίσως για μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας, δεν είναι κακό να πούμε στον άλλο, ξέρεις, αυτήν την περίοδο, με τα δικά μου,
δεν μπορώ να συζητάμε τακτικά για αυτά τα θέματα. Γιατί δικαιούμαστε να έχουμε φύλλα τελειώσει τη σχέση, πριν συζητούν τα άνθρωπα. Να τελειώσει αυτή η σχέση, φυσικά. Δεν και να τελειώσει κανεί. Υπάρχουν πολλές σχέσεις και πολλές διαφορετικές τρόποι που να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε τέτοιου είδους σχέσεις, ούτως ώστε να νιώσουμε εμείς καλύτερα. Κορί, τούτοι που είναι κολλητσίδες και πρίχτιδες, δεν καταλαβαίνουμε το θέλω να αραιώσουμε λίγο. Ούτε με το θέλω να κόψουμε τέλεια καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Πρέπει να μπλοκάρουμε παντού. Πρέπει να αποκόψουμε τελείως, να τους κόψουμε. Τέτοια πρόσωπα, αν τους πεις πέρα να αναρρεώσουμε λίγο, να ρεμίσουν, να καταλάβουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνεξαρτητικές ενδείξεις, αλλά δεν είναι, αν τους μιλήσεις, μπορεί και να καταλάβουν. Υπάρχουν άλλοι όμως που έχουν πάρα πολλά έντονα τέτοια στοιχεία που δεν θα καταλάβουν. Εγώ το προτείνω ως μια πρώτη πρόταση. Και αν δεις ότι δεν καταλαβαίνει ο άλλος, δεν παίρνει από λόγια, δεν σέβεται την επιθυμία σου, τότε είναι ο πιο σοβαρός δείχτης για το ότι η σχέση που έχει μαζί σου δεν είναι ειλικρινής και δεν είναι σεβαστική. Γιατί εγώ έχω τούτον τον κανόνα, ότι όταν αγαπώ κάποιον, σέβομαι την επιλογή του και σέβομαι αυτόν που νιώθει. Ακόμα κι αν εγώ διαφωνώ με αυτόν που κάνει, δεν έχω κανένα δικαίωμα να πω του άλλου τι να κάνει ή να πάρω θέση. Είναι δικαίωμα του, είναι, η ζωή είναι δική του. Με ποιο δικαίωμα εγώ, με πρόσχημα τη φιλία, με πρόσχημα τη συζυγία, με πρόσχημα ό,τι θέλεις, να πάω να πω του άλλου τι να κάνει. Του λέω τη γνώμη μου για οτιδήποτε και αν δω ότι δεν συμφωνεί, με γεια του με χαρά του. Δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί μου, με γεια του με χαρά του. Θέλω να πω, είναι σεβαστικό και είναι δείγμα μιας προσωπικότητας η οποία, αν μη τι άλλο, έχει μία αγκαλή, έτσι πατά λίγο γερά στα πόδια της. Οι άνθρωποι που έχουν όμως συνεξαρτητικές τάσεις, ίσως να δυσκολεύονται προς αυτήν την κατεύθυνση και το λέμε ως έναν καμπανάκι και για τα ίδια αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, αν αναγνωρίσουν τον εαυτό τους, ότι δυσκολεύονται όταν ο άλλος τους πει, ακόμα και σε μια σχέση ερωτική. Δεν σε θέλω, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ, δεν είμαι σε φάση να με μαζί σου αυτή τη στιγμή. Και εκείνοι επιμένουν, όχι, μα γιατί, μα μου πες εκείνο, μα μου πες, μ' αγαπάς, μα μου πες έτσι, μα μου πες γιουβέτσι. Ότι τούτον είναι δείγμα ότι δεν σέβονται τον εαυτόν τους. Άρα ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τον εαυτόν του... Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τον... που δεν σέβεται τον εαυτόν του, είναι πάρα πολύ αποπνιχτικός στις σχέσεις του. Γιατί είναι σαν να παίρνει, να συγχωνεύεται με τον άλλον και μέσω των άλλων να ζει και ο ίδιος. Να μην έχει δική του ατομικότητα. Καταλάβες. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά για τα γενεθλία σου την Πέμπτη. Ευχαριστώ. Προκαταβολικά, θα στα πω και από κοντά, αλλά προκαταβολικά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια.